Μπορούμε να έχουμε δίπλα μας έναν εκ των σκόρερ εκείνου του αγώνα, τον Γιώργο τον Ζήντρο και φυσικά τον Κώστα τον Φραντζέσκο. Να ξεκινήσω από τον κύριο Ζήντρο. Κύριε Ζήντρο, πόσο βοήθησε τελικά αυτή η εκδήλωση την ομάδα εν ώψη του αυριανού αγώνα? Πιστεύω ήταν μια πολύ όμορφη και ωραία πρωτοβουλία που είχε ο πρώην συμπαίκτης μας και νυν προπονητής του Άρη. Κατά κάποιο τρόπο έφερε πιο κοντά την παλιά φουρνιά, την παλιά ομάδα με την σημερινή, και η ευχή μου είναι να έχει την ίδια κατάληξη που είχε και η δική μας προσπάθεια τότε με την προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα μας, και να είναι όλο αυτός που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Κώστα Φραντζέσκο, η σημερινή εκδήλωση λειτουργήσε θετικά ή μήπως σας πρόσθεσε λίγο άγχος παραπάνω αφού γνωρίσατε την ιστορία του Άρη? Όχι, δεν μας έχει δημιουργήσει άγχος. Καταρχήν ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε με αυτά τα μεγάλα ονόματα που έχουν περάσει από αυτό το σύλλογο, και προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που τους είδα και από κοντά, ενώ τους έβλεπα μόνο από την τηλεόραση τότε, και χάρηκα που συνομίλησα και μαζί τους. Κύριε Ζήντρο, τι πρέπει να προσέξει ο Άρης αύριο για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα? Τώρα εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το παιχνίδι. Πιστεύω ότι τα παιδιά ξέρουν και όλοι ξέρουν πώς θα στήσει η ομάδα και τι θα πει στους παίχτες. Η ευχή μου είναι να παίξουν τα παιδιά με ψυχή, να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η ομάδα με τα προβλήματα που έχει, στην ουσία παίζουν για τον εαυτό τους και κατ' επέκταση για το πρεστίζι της ομάδας. Συμβουλή είναι να τα δώσουν όλα, να μην σκεφτούν το επόμενο μάτς κτλ. Είναι μια ευρωπαϊκή πορεία που ξεκινάει και πιστεύω να τη συνεχίσει η ομάδα, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να προσθέσουν και στον εαυτό τους. Άκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Χρόνου, άρεσε να έχουμε ό,τι καλύτερο.